ξέρουμε όλοι ότι είναι σφαρμένος με τις καλές προθέσεις. Στην προκειμένη περίπτωση, η συγκυρία απαιτεί βασανισμένη πολιτική σκέψη από τον πολίτη, προκειμένου να διακρίνει μέσα σε αυτό τη συνθεγματολογία την αμετροέπεια, αν θέλετε, που προκαλείται από τον διχασμό που προσπαθούν να επιβάλλουν οι μηχανισμοί εξουσίας των κομμάτων και όχι τα ίδια τα κόμματα που είναι τα κύτταρα της δημοκρατίας και οι απλοί πολίτες που το υποστηρίζουν. Πόσο αισιόδοξοι είστε αν το πολιτικό, αυτό καθ' αυτό το πολιτικό σύστημα στην Ελλάδα μπορεί να βελτιωθεί, να κατακτήσει θεσμούς δημοκρατικούς, όπως είναι το δημοψήφισμα, είναι ένας θεσμός δημοκρατικός που έπρεπε να κατακτηθεί, δεν ήταν αυτονόητος. Ωστόσο, μέσα σε αυτή την επουσιώδη αντιπαράθεση και το δημόσιο διάλογο έχει απαξιωθεί. Το ποτάμι είναι έτοιμο να κάνει αυτές τις υπερβάσεις στις παθογένειες της ελληνικής κοινωνίας προκειμένου να συνταχθεί με μια πολιτική πρόταση που είναι η σύνθεση της κεντροαριστεράς και βέβαια να επαιδεί, αν έχει, τις δικές του κομματικές αγκυλώσεις από τους μηχανισμούς εξουσίας για να μπορέσει συνεργαζόμενο με άλλα κόμματα προοδευτικά να συγκροτήσει την κεντροαριστερά στην Ελλάδα. Εμείς σαν ποτάμι είμαστε μακριά από ιδεολογίες. Εμάς αυτό που μας ενδιαφέρει είναι οι λύσεις των προβλημάτων. Αυτό θέλουμε στο ποτάμι και όχι οι ιδεολογίες που μας οδηγήσαν σε αυτή την κατάσταση. Στο ποτάμι, από ό,τι έχετε καταλάβει, υπάρχει μία σύνθεση απόψεων και το δείξαμε κιόλας και με τη συνεργασία με τους μεταρρυθμιστές και με τους φιλελεύθερους της δράσης. Αυτό που μας ενδιαφέρει είναι οι λύσεις και όχι αποκλειστικά οι ιδεολογίες και μία συγκρότηση της κεντροαριστεράς. Δηλαδή, αυτό που θέλω να πει είναι δεν βάζουμε ταμπελίτσες. Μακριά από το δεξιά και αριστερά από εμάς. Με αυτό σας είπα ακριβώς. Εμείς μιλάμε με βάση την ψυχή της κοινωνίας. Δηλαδή, ο φιλελευθερισμός είναι αυτό που μας αντιπροσωπεύει. Είμαστε υπέρ των μεταρρυθμίσεων. Αυτό είναι ιδεολογία. Τι λέτε ότι είμαστε από ιδεολογίες, πολιτικές. Έχει καταντήσει παθογένεια. Το να βαφτίζω τον άλλον δεξιό σημαίνει ότι του βάζω μια ταμπελίτσα. Φιλελεύθερο, μου δεν πάει καμπέλα να τον βάζει. Το φιλελεύθερο έχει μια βαθύτερη σημασία. Για ιδεολογία πολιτική πρόκειται όμως. Βεβαίως πρόκειται για ιδεολογία πολιτική. Εσείς λέτε όμως είστε εναντίον της ιδεολογίας. Αυτή τη στιγμή το διαχείριμα είναι πολύ μεγαλύτερο. Αυτή τη στιγμή η Ελλάδα βρίσκεται σε μια δεινή θέση. Αυτό είναι τη πάση. Αυτό δεν πάει. Το διακύβευμα είναι η εξουσία. Την εξουσία. Γιατί αυτό φαντάζει, αυτό σας ενημέρωσε και πριν. Είναι η ανασυγκρότηση. Ότι μέσα στην κοινωνία υπάρχει αυτή η εντύπωση. Ότι όλοι οι ίδιοι είναι για την εξουσία διαγωνίζονται. Όχι, φυσικά. Αυτό που μας ενδιαφέρει είναι η ανασυγκρότηση της Ελλάδας. Και το ερώτημα είναι αυτό. Ποιους θεσμούς δημοκρατικούς το ποτάμι θέλει να προωθήσει μαζί με τις μεταρρυθμίσεις που είπατε πολλές πριν, για να μπορεί να συγκροτηθεί μια προοδευτική δυναμία. Δεν παίρνετε αυτοδυναμία, μην. Όχι, βέβαια. Άρα λοιπόν δεν σε ενδιαφέρει το παιδί την ίδια εξουσία, αλλά. Όχι, εμάς αυτό μας ενδιαφέρει. Η πολιτική στάση. Είναι η ανασυγκρότηση της Ελλάδας. Σε αυτό έχουμε δώσει βάση. Πώς θα γίνει. Μέσω συνεργασιών. Μέσω συνεργασιών και μέσω σύμπνευσης πολλών δυνάμεων. Από όλες τις ιδεολογίες, ας το πούμε έτσι. Και την Χρυσή Αυγή. Όχι, φυσικά. Είπαμε όχι για ακραία πράγματα. Να το σημειώσετε αυτό. Είναι μια ερώτηση που κάνω σε όλους τους υποψήφιους βουλευτές, κύριε Κέντρο. Πώς βλέπετε να κυμαίνεται το εκλογικό σας ποσοστό τόσο πανελλαδικά όσο και τοπικά και γενικότερα ποιος είναι ο εκλογικός στόχος, ο δικός σας προσωπικά. Θα σας πω το εξής. Το εκλογικό μας ποσοστό. Όπως είδατε, στις ευρωεκλογές πήραμε 6,5% και στην 12η ήμασταν περίπου στο μέσο. Λίγο πάνω από μας. Πιστεύω ότι θα κοιμανθούμε, θα είμαστε σαφές η τρίτη δύναμη, γιατί όλες οι δημοσκοπήσεις το δείχνουν, και όχι, δεν είναι οι δημοσκοπήσεις που στηρίζομαι. Στηρίζομαι στη ζεστασία και την αγάπη του κόσμου σε κάθε γειτονιά που γυρνάμε και χαιρετάμε. Βλέπουμε τον λαό ο οποίος
δεν μπορεί πλέον αυτό το ψεύτικο δίλημα. Από τη μία πλευρά η σταθερότητα υποτίθεται η οποία μας έχει υπό το ζυγό της Μέρκελ και από την άλλη η ακατάσχετη υποσχεσιολογία. Αυτά όλα θα πρέπει να τα σκεφτεί ο βιτανησιακός λαός μέχρι την Κυριακή που είναι οι εκλογές. Γιατί το να γυρίσει για άλλη μια φορά και να πει «Κάνετε ένα ακόμα το χέρι μου, το ψήφισα», θα είναι αργά μετά. Θα πρέπει με σύνεση, θα πρέπει με ψυχραιμία να σκεφτεί ότι πλέον έχουν πάψει αυτά τα ζητήματα να αφορούν τους λίγους. Αφορούν όλους μας. Εμείς και τη Δευτέρα 26 Ιανουαρίου θα είμαστε στο ίδιο μετερίζει, θα προσπαθούμε για να καταφέρουμε την πραγματική αλλαγή, να κάνουμε τον απλό πολίτη να συμμετέχει ενεργά. Αυτό ζητάμε. Να μπει ο καθής στη θέση μας. Ούτε έχουμε σκοπό να κάνουμε πολιτική καριέρα, ούτε μας εμπνέει αυτό το μέχρι τώρα πανηγυράκι που γίνεται όταν πλησιάζουν οι εκλογές. Εμείς έχουμε θέσεις, απόψεις και ιδεολογία σταθερή στη μορφή της συνεργασίας. Δεν μπορείς μόνος σου να καταφέρεις τίποτα. Το βλέπουμε στις δουλειές μας, το βλέπουμε στην οικογένεια, το βλέπουμε παντού. Ο συνδετικός κρίκος, αυτός που θα είναι ρυθμιστής για τις οποιασδήποτε εξελίξεις, ευελπιστούμε να είναι το ποτάμι. Καλή επιτυχία και από εμένα. Θα ήθελα να σας κάνω δύο ερωτήσεις, αν μου επιτρέπετε. Είπατε, νομίζω κύριος, εσείς είπατε ότι δεν υπάρχει πολιτικό παρελθόν σε ό,τι αφορά τους υποψήφιους στα Δωδεκάνησα. Ναι. Αν κάποιος γκουγκλάρει όμως, βλέπει ότι οι περισσότεροι υποψήφοι είχαν συστρατευτεί με τον κύριο Μαχαιρίδη σε περιφερειακές και νομαρχιακές εκλογές. Άρα βλέπουμε ένα άνοιγμα προς τους ψηφοφόρους του πρώην Πασόκ. Όχι απαραίτητος, διότι οι περιφερειακές και οι δημοτικές εκλογές από τη φύση τους είναι και θα έπρεπε να είναι χωρίς να μπαίνουν στη μέση τα κόμματα. Ξέρω ότι αυτό δεν γίνεται βέβαια, έτσι θα έπρεπε να ήταν, αλλά... Βεβαίως, ναι. δεν σημαίνει το ότι κάποιος ήταν υποψήφιος με μία παράταξη περιφερειακή, δημαρχιακή, σημαίνει ταυτοχρόνως ότι δεν κάνει για το ποτάμι. Εμείς είχαμε πει εξ αρχής ότι δεν θέλουμε να φτιάξουμε το κόμμα μας με παλαιά υλικά. Παλαιά υλικά τι σημαίνει? Φυσικά όλοι είχαμε κομματικό παρελθόν. Άνθρωποι είμαστε. Κάποιος ήταν στην Δημοκρατία, άλλος ήταν στο ΠΑΣΟΚ. Δεν μπορεί, δια της παρθενογενέσεως, δεν βρεθήκαμε ξαφνικά στο ποτάμι.